Κύριος Υπουργός, για να κλείσουμε, πόσο χρόνο θέλετε? Πόσο? 5 λεπτά. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους για τη συζήτηση. Χαίρομαι ότι δεν υπάρχει κανένας υπερασπιστής των παλαιών ημερών των διοικήσεων. Επί Νέας Δημοκρατίας δεν άκουσα καμένα. Ο κύριος Σταϊκούρας τεκμέρωσε ότι κράτησε αποστάσεις και από τις απότομες 132 προαγωγές σε λιγότερο από 12 μήνες σε μια εταιρεία 1000 εργαζομένων. Εδώ άκουσα ότι υπάρχει μια φυσιολογικότητα, αλλά αυτό φαντάζει. Και κράτησε αποστάσεις ο κύριος Σταϊκούρας, υποθέτω και από την απότομη αύξηση των προσλήψεων παραμονές των εκλογών του 2015. Δεν υπονόησα ποτέ ότι ασκείται ρουσφετολογική πολιτική στην εκλογική σας περιφέρεια. Το μόνο που υπονόησα είναι ότι επειδή αυτές οι αποφάσεις συνήθως έχουν την έγκριση του μετόχου, γιατί το Υπουργείο Οικονομικών ως μέτοχος ή ως βασικός δεν κράτησε αποστάσεις από αυτή την απόφαση, η οποία θα μπορούσε να είχε με κάποιο τρόπο... Ναι. Το ΤΑΙΠΕΔ τα έχει, αλλά υπάρχει πάντα η διακριτική παρουσία του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργείου Οικονομικών σε τόσο σημαντικές αποφάσεις. Μια κρίσιμη χρονιά, επαναλαμβάνω, για την εταιρεία. Τώρα, μας αναλύσατε επίσης 2-3 μέτρα ψηφίσματα που κάνατε, επιστροφή ειδικού φόρου κτλ., που βελτιώνουν τη ρευστότητα της εταιρείας της εποχής, επαναλαμβάνω, εν μέσω μιας κατάστασης πολύ επιζήμιας για τις ρευστότητες, με την κακοδιαχείριση που υπονόησα και τις πολιτικές επιλογές που έγινα. Δεν μας είπατε όμως κανένα μέτρο για τη βιωσιμότητα της εταιρείας. Μέτρα δηλαδή που οι προηγούμενες κυβερνήσεις να δημιουργούσαν ένα πλαίσιο μεσοπρόθεσμης, δεν θα έλεγα μακροπρόθεσμης, βιωσιμότητας της εταιρείας. Και προφανώς αυτή η παράληψη δεν ήταν τυχαία, ακριβώς επειδή στην προτεραιότητα της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ τότε ήταν αυτό το οποίο υπάρχει συμφωνία από το 2014 και το έχω μπροστά μου, συμφωνία δηλαδή του ΤΑΙΠΕΔ για τριχοτόμηση και ιδιωτικοποίηση εφόσον λυνόντουσε ορισμένα νομικά και άλλα προβλήματα. Τώρα, η Δημοκρατική Συμπαράταξη θεωρεί ότι έκανα κάποιο παράτομο, επειδή κάνω κριτική στην περίοδο της κυβέρνησης Καραμαλή. Δεν ξέρω από πού τεκμέρεται αυτή η αιμονική σας. Ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, για τη χρηματοπιστωτική διάσταση, είναι σοβαρή αυτή η διάσταση όπως φαντάζεστε κι εσείς. Διότι ένα μεγάλο μέρος του κόστους που πλήρωσε η χώρα εκείνα τα χρόνια είναι μεγάλη συζήτηση για τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε με το ελληνικό δημόσιο υπό την ευρύτερη έννοια τη χρηματοπιστωτική φούσκα της περίοδου. Σας θυμίζω τα δομημένα ομόλογα και δεκάδες άλλα θέματα, τα οποία από ό,τι φαίνεται και στην περίπτωση της ΛΑΡΚΟ λειτουργήσαν μάλλον επιζήμια για την εταιρεία. Αυτή ήταν η μόνη μου αναφορά σε αυτό. Τώρα πάμε στο διατάφτα. Το διατάφτα... συγγνώμη. Στον κύριο Γεωργιάδη θα προσέθετα ότι εγώ απάντησα στην ερώτησή του εγγράφος και ξεπλάγει αυτή την κριτική, διότι φαντάζομαι ότι είναι από τους υπουργούς που δεν αποσιάζω ποτέ τις Παρασκευές, δεν έχω ποτέ κρεμότητες με ερωτήσεις και ή εγγράφος ή κάθε Παρασκευή είμαι στη Βουλή. Γι' αυτό παραξενεύτηκα ότι καθυστέρησα λίγο, αυτό το αναγνωρίζω. Αλλά η έγγραφη απάντηση υπάρχει. Νομίζω ότι απαντήθηκαν τα περισσότερα ερωτήματα από τη διοίκηση. Εμείς παραμένουμε στο διατάφτα, νομίζω αρκετά σαφείς, και εφόσον το βασικό ερώτημα τέθηκε από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, νομίζω ότι δεν απέχουμε πολύ. Η κεντρική ιδέα είναι σαφής. Εμείς θα προχωρήσουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στο να έχουμε τις οριστικές αποφάσεις για τη βιωσιμότητα της εταιρείας σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Έχει γίνει μια στρατηγική μελέτη, είναι άδικο ότι 2,5 χρόνια δεν έγινε. Έγινε μία. Και δεύτερον, ότι ετοιμάζεται και δεύτερη μελέτη για τη στρατηγικό
προοπτική της εταιρείας. Δεύτερον, η δέσμευση της κυβέρνησης είναι για μεταφορά στο υπερταμείο. Ποιων στοιχείων, μια και επιμείνατε κύριε Σταϊκούρα, καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσει οριστικά τα στοιχεία τα οποία έχει υπό την ιδιοκτησία της η εταιρεία. Και αυτά τα στοιχεία τα οποία δεν έχει υπό την ιδιοκτησία της η εταιρεία πριν οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις. Η υπόμνηση που κάνατε λοιπόν αναφέρεται στα βεβαιωμένα υποθέτω στοιχεία και όχι στα αβέβαια στοιχεία. Αυτό δεν αποτρέπει ανάλογα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας οποιαδήποτε προοπτική θεωρηθεί ωφέλιμη για τη μεσοπρόθεσμα λειτουργία της εταιρείας. Άρα είναι ανοιχτό το σχέδιο, η κεντρική ιδέα παραμένει, εμείς θέλουμε ένα μακροχρόνιο σχέδιο, θα μεταφερθεί στο υπερταμείο, είναι ρητή η δέσμευση της κυβέρνησης και ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε πλέον όλες τις δυνατότητες της εταιρείας εφόσον επιλύσουμε τα δύο ακόμα μεγάλα εμπόδια, την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και το ιδιοκτησιακό που προτιθέμεθα να το λύσουμε. Ο διάλογος είναι ανοιχτός. Στο τελευταίο θέμα είναι η βραχυχρόνια διαχείριση των προβλημάτων. Η βραχυχρόνια διαχείριση των προβλημάτων θα γίνει με αποφάσεις. Ήδη η διοίκηση παρήγγειλε διάφορα σενάρια, τα οποία διατυπώθηκαν και μπήκαν από τον πρόεδρο. Ο διάλογος είναι ανοιχτός, θα παρθούν αποφάσεις και για τη βραχυχρόνια διαχείριση και για τη μακροχρόνια. Υπενθυμίζω για πολλωστή φορά, η διαμάχη και η ιδέα ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να επιδοτείται από τη ΔΕΗ είναι άνευ νοήματος και άνευ αντικειμένου. Υπεγράφει μια στρατηγική συμφωνία με τη ΔΕΗ, είναι ανελαστικό μέρος των δαπανών της εταιρείας η εξυπηρέτηση συμφωνίας αυτής. Η ιδέα ότι θα αντιμετωπίζουμε τα ταμιακά προβλήματα ρευστότητας που θα αντιμετωπιστούμε διαφορετικό τρόπο και θα τα συγχαίουμε με τα δομικά είναι εκτός τόπου και χρόνου, να σας κάλυψα πλήρως. Η επόμενη μέρα θα είναι μια μέρα καλύτερη για τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ και για την προοπτική αυτής της εταιρείας. Να κάνω μια πολύ σύντομη... Ο κύριος Σταϊκούρας θέλει ένα λεπτό. Διευκρινιστική μόνο. Άκουσα από τη διοίκηση και το έχουν επαναλάβει και κατά το παρελθόν ότι υπάρχει μια στρατηγική μελέτη. Το επιβεβαιώσατε, κύριε Υπουργέ. Στη στρατηγική μελέτη που υπάρχει, έχετε προβλέψει ότι σύμφωνα με τη συμφωνία της κυβέρνησης πριν από ένα μήνα που υπεγράφει το περιουσιακό στοιχείο που λέγεται εργοστάσιο πάει στο υπερταμείο. Το εργοστάσιο είναι σαφές, το λέει. Και λέει και για meaningful, δηλαδή για τα καλά ορυχεία. Άρα η πρότασή σας στη στρατηγική μελέτη, ποια ορυχεία έχει να πηγαίνουν στο υπερταμείο. Γιατί πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια μεταξύ διοίκησης και κυβέρνησης. Άρα θα είναι... Ολοκληρωθεί η τρέχουσα μελέτη που μόλις αναφέρθηκε από την... Άρα θα είναι, κύριε Υπουργέ, αυτό όλο θα είναι βάση της τρίτης αξιολόγησης, γιατί είναι στα περιουσιακά στοιχεία που θα μεταφερθούν με βάση την τρίτη αξιολόγηση. Έχει, καταρχάς έχει κάποιο χρονικό διάστημα, το ξέρετε αυτό. Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο. Ένα λοιπόν το κρατούμενο. Άρα με Σεπτέμβριο θα γίνει αυτή η μεταφορά. Ένα το κρατούμενο, γι' αυτό σας είπα. Θα γίνει μεταφορά, οκ. Okay. Δεύτερον, η ΛΑΡΚΟ έχει παραγγείλει την αντίστοιχη μελέτη που όφιλε να κάνει για να μπορούμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Σε ευθυγράμμιση είναι αυτό που λέτε εσείς όμως. Ακριβώς. Άρα με το εργοστάσιο να πηγαίνει στο πεταμείο. Εντάξει, άρα η απάντησή μας είναι ότι είναι η συνδυασμένη απάντηση σε αυτό το ερώτημα το οποίο αποτελεί πλέον μνημονιακή δέσμευση και η οποία είναι μέρος αυτών που μόλις. Μνημονιακή δέσμευση, okay, εντάξει. Πάντες το κρίνουν αυτό, προφανώς και δεν απέχουν. Το αντίθετο είναι... Θα πάει στο υπερταμείο. Δεν θα πάει στο υπερταμείο. Λοιπόν... Ας απαντήσει ο κύριος Υπουργός. Εσείς θέλετε να πάει το κομμάτι που δεν της ανήκει. Έχετε κανένα τέτοια ιδέα. Να πάμε στο υπερταμείο κάτι που δεν ανήκει στην εταιρεία. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή την επιτροπή για να συζητήσουμε για τη ΛΑΡΚΟ μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Η συνήθις τακτική της αντιπολίτευσης
γενικότερα εδώ και 2 χρόνια είναι να μας κατηγορεί για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας, αλλά και για το σύνολο της πολιτικής. Μας κατηγορούν δηλαδή ότι σε μόλις 2 χρόνια καταφέραμε να καταστρέψουμε την ελληνική οικονομία, να καταστρέψουμε τη ΔΕΗ, σήμερα τη ΛΑΡΚΟ και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Όσον αφορά το πρώτο επιχείρημα περί καταστροφής της χώρας, δεν χρειάζεται σήμερα να απαντήσω, καθώς όλοι γνωρίζουν ότι η πολιτική της αντιπολίτευσης που κυβερνούσε για δεκαετίες είναι αυτή που μας έφερε ως εδώ. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο επιχείρημα, συνέλευση στρατηγικού σχεδιασμού, τα δημοσιονομικά στοιχεία και η πρόσφατη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, νομίζω απαντούν στο εάν έχουμε σχεδιασμό και αν αυτός φέρνει αποτελέσματα. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την αφορμή που μας δίνουν σήμερα οι συνάδελφοι από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη που ετήθηκαν τη συζήτηση για τη ΛΑΡΚΟ. Θα προσπαθήσω να θυμίσω μερικές από τις πρακτικές του παρελθόντος που βασικό χαρακτηριστικό είχαν την κακοδιαχείριση της ΛΑΡΚΟ, την άσκηση πολιτικής στη βάση της ψηφοθυρίας και του βολέματος συμμετέρων. Ελπίζω αυτά που θα προκύψουν να βοηθήσουν τους συναδέλφους της Δημοκρατικής Συμπαράταξης σε ένα γόνιμο αναστοχασμό της στρατηγικής συνεργασίας που επιδιώκουν με τη Νέα Δημοκρατία. Η σημασία της ΛΑΡΚΟ. Είναι ανδιαφυσβήτητο το γεγονός ότι η ΛΑΡΚΟ αποτελεί εθνικό κεφάλαιο και δημόσια περιουσία, καθώς αποτελεί το μοναδικό παραγωγό σιδηρονικελίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται πετρελαιοπηγές, έχει κάτι καλύτερο, το νικέλιο, συνήθιζε να λέει ο Μακαρίτης Μποδοσάκης, όσον τα αναφερόταν στην πάλι ποτέ ναυαρχίδα του ομίλου του, τη ΛΑΡΚΟ, της οποίας ήταν ιδρυτής. Η αλήθεια είναι ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα η ΛΑΡΚΟ και το νικέλιο της δεκαετίας του 60 και του 70 θεωρούνται από τους πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας. Σήμερα συνεχίζει να είναι μια 100% εξωστρεφής εταιρεία, εξάγει το σύνολο της παραγωγής της και συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον αξιόπιστων παραγωγών στη διεθνή αγορά νικελίου. Μεταξύ των πελατών συγκαταλέγονται φυσικά οι μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ανοξείδου του χάλιβα στη Δυτική Ευρώπη. Συνεπώς πιστεύουμε ότι οι αναπτυξιακές δυνατότητες στη ΛΑΡΚΟ είναι υπαρκτές, ιδιαίτερα λόγω της μεγάλης υψηλής τεχνογνωσίας που κατέχει, των υποδομών της, το λιμάνι της κτλ. Τα βεβαιωμένα αποθέματα της χώρας και κυρίως λόγω της τεράστιας εμπειρίας του ανθρώπινου δυναμικού της. Για όλους τους παραπάνω λόγους θα επαναλάβω την πάγια θέση της κυβέρνησης που είναι η αξιοποίηση και η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της ΛΑΡΚΟ και προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε λάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ώστε με συντεταγμένο τρόπο να προχωρήσουμε στην αναδιοργάνωση της εταιρείας που θα την καταστήσει βιώσιμη και ισχυρή και θα οδηγήσει στην ένταξή της στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας. Είναι αδιαφυσβήτητο ακόμα γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η ΛΑΡΚΟ βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική κατάσταση, η οποία είναι αποτέλεσμα κακοδιαχείρισης που λειτουργήσε σωρευτικά για αρκετά χρόνια και επιτρέψτε μου να ανατρέξω λίγο στο ιστορικό και να αναφέρω μερικά χρήσιμα παραδείγματα. Κάνοντας σαφές ότι οι ευθύνες βρίσκονται πρωτίστως με τη Νέα Δημοκρατία. Θα ξεκινήσω 10 χρόνια πριν, όταν πρόεδρος της ΛΑΡΚΟ ήταν ο Τσίπρας. Όχι ο Αλέξης Τσίπρας, μην πάει το μυαλό σας εκεί. Προφανώς πρόκειται για συνωνυμία με τον σημερινό πρωθυπουργό του πρώην πολιτευτή Βρετανίας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έμεινε στην ιστορία της εταιρείας για τη θρηλυκή συμφωνία με τους Κινέζους επενδυτές που όλο έρχονταν, αλλά ποτέ δεν εμφανίστηκαν. Θα σταθώ στην περίοδο που είχαμε τις συμφωνίες hedging. Είμαστε στην εποχή όπου διευθύνων σύμβουλος είναι ο κύριος Θανάσουλας, ο οποίος αποφάσισε να προχωρήσει στην προπόληση των ποσοτήτων νικελίου που θα παρέγει η εταιρεία τα επόμενα χρόνια, υπογράφοντας και τα σχετικά συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου, το λεγόμενο hedging. Με τον τρόπο αυτό εκχώρησε τα δικαιώματα πώλησης του νικελίου για το άμεσο μέλλον στην Goldman Sachs, εισπράκτοντας σταθερό αντίτιμο. Δυστυχώς, η συμφωνία αυτή αποδείχθηκε μη ικανή να κάνει τις σωστές προβλέψεις για την τιμή του νικελίου, με αποτέλεσμα να κινείται μέσα στη συμφωνία η τιμή στα 15 με 30 χιλιάδες
δολάρια, ενώ το 2006 η τιμή είχε πλησιάσει τα 50.000 δολάρια και το 7 παρέμεινε πάνω από τα 30.000, μια ατυχή συμφωνία η οποία δημιούργησε τεράστιες ζημιές, αφήνοντας αναξιοποίητο τη δυναμική του νικελίου εκείνα τα χρόνια. Είναι κατανοητό ότι βρισκόμασταν στην περίοδο της χρηματοπιστωτικής φούσκας, την ιδέα ότι όλα τα assets οποιασδήποτε μορφής μπορούν να μετατραπούν σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Η μεγάλη αυτή ζημιά οδήγησε στην απομάκρυση της διοίκησης αρχές του 8. Νέος πρόεδρος ανέλαβε ο κύριος Θεόδωρος Κρέκας. Μόνο που αυτή τη φορά δεν επρόκειτο για απλή συνωνυμία, αλλά για τον επί σειρά ετών στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 1993, υποψήφιος Νομάρχης Τρικάλων, 1994, και από το 1996 εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής Μαγνησίας μέχρι τις εκλογές του 7. Καθώς τότε δεν εξελέγει, αξιοποιήθηκε στη διοίκηση της ΛΑΡΚΟ. Επανήλθε στη Βουλή το 9 για να αποχωρήσει το 12, όπου τον διαδέχθηκε ως βουλευτής Τρικάλων ο γιος του, ο σημερινός σκιώδης υπουργός στο δικό μου τομέα και φίλος, ο κύριος Κωνσταντίνος Κρέκας. Διευθύνων σύμβουλος του κύριου Κρέκα ήταν ο κύριος Τσουκαλάς. Η εταιρεία βρισκόταν σε δύσκολη οικονομική θέση, έχοντας διαθέσιμα μόλις 1.000.000 ευρώ και αδυνατώντας να πάρει πιστώσεις από τράπεζες, επειδή δεν διέθετε, το υπογραμμίζω, στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης. Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ρευστότητας, η διοίκηση έσπασε τα συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνων. Ήταν ένα ακόμα μοιραίο λάθος, καθώς είχε ήδη αρχίσει η κατρακύλα της διεθνούς τιμής. Σύντομα, η ΛΑΡΚΟ υπό τη διοίκηση της Κρέκα Τσουκαλά βρέθηκε να παράγει με κόστος, το υπογραμμίζω, 20 με 22.000 δολάρια ανά τόνο και να πουλά σε τιμές κάτω των 10.000 δολαρίων. Μέσα σε λίγα χρόνια, δηλαδή, οι διορισμένες από τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας διοικήσεις, με άμεσα πολιτικούς, κατάφεραν να χαρθούν εκατοντάδες εκατομμύρια κέρδη και η ΛΑΡΚΟ να καταγράφει ετήσιες ζημιές της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Τότε εμφανίζεται το ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων, που ακόμα και σήμερα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη ΛΑΡΚΟ. Η διοίκηση προχωράει το 9 σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 45 εκατομμυρίων ευρώ και συνεχίζει με μια σειρά κρατικών εγγυήσεων στην περίοδο 2010-2014. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία βρέθηκε κατηγορούμενη από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την DGCOM, η οποία ζητά την επιστροφή 135 εκατομμυρίων ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία αδυνατεί σήμερα όχι μόνο να δανειστεί, αλλά και να χρηματοδοτήσει επενδύσεις της από ευρωπαϊκούς πόρους, μιας και η κατηγορία αυτή έρει το δικαίωμα της εταιρείας να συμμετέχει στα ΕΣΠΑ ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή ευρωπαϊκών πόρων. Παράλληλα με την κακοδιοχείριση, έχουμε και κατηγορίες για εξυπηρετήσεις συμμετέρων. Ο κύριος Κρέκας τοποθετείται πρόεδρος του ΔΣ της ΛΑΡΚΟ στις 22 Δευτέρου του 8 με αμοιβή 7.000 ευρώ μηνιαίως, την οποία αναπροσαρμόστηκε αμέσως μετά στα 9.000 ευρώ με αναδρομική ισχύ. Ένα μήνα αργότερα, στις 2 του 8, προσλαμβάνει την ύφη του, δηλαδή τη γυναίκα του κυρίου Σκρέκα, κυρία Ειρήνη Καραγκούνη Σκρέκα. Η κυρία Σκρέκα προσλήφθηκε αμέσως ως υποδιευθύντρια, παρακάμπτοντας την ιεραρχία με τακτικές αποδοχές ύψους 4.219,35 ευρώ, ξεπερνώντας παλαιότερους διπλωματούχους μηχανικούς. Επιπλέον, ο κύριος Κρέκας στις 13 Τρίτου του 2008 προσλαμβάνει και τον συμπεθέρα του, τον πατέρα δηλαδή της κυρίας Καραγκούνης Κρέκα, Καραγκούνη Βασίλειο, ως Διευθυντή Ασφαλείας στο εργοστάσιο της Λάριμνας με μισθό 2.700 ευρώ, ο οποίος ήταν απόστρατος ταξίαρχος χωροφυλακής. Την ίδια περίοδο προσλαμβάνεται και η κόρη του Υφυπουργού Τουρισμού, κ. Λιάσκου, βουλευτή Ευβίας, με σκοπό τη συγγραφή της ιστορίας της ΛΑΡΚΟ, η οποία και δεν γράφτηκε ποτέ. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η εταιρεία, επαναλαμβάνω, καταγράφει μεγάλες ζημιές στις τάξεις των 100 εκατομμύριων το χρόνο, πριν από την κρίση και την εποχή των μνημονίων. Η εποχή των μνημονίων αρχίζει το 2010 και μαζί της ήρθαν πλήθος νόμοι με διακηρυγμένο στόχο να μπει τάξη στο ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ανάμεσά τους ήταν και ο περίφημος νόμος για το ενιαίο μισθολόγιο το Νοέμβριο του 2011.
Οι νέες διοικήσεις εταιρείας αρνήθηκαν να εφαρμόσουν τον νόμο, υποστηρίζοντας ότι δεν αφορά την εταιρεία. Ως αποτέλεσμα, σήμερα εκκρεμεί έρευνα για απιστία σε βαθμό κακουργήματος για 15 στελέχη των τότε διοικήσεων, προκειμένου στο ευαίσθητο αυτό θέμα να υπάρξει μια διευκρίνηση και οριστική απόφαση. Ως να μην έφταναν όμως αυτά, δεν σταμάτησαν οι πελατειακές εξυπηρετήσεις, καθώς την περίοδο 2013-2014, όταν ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρας, είναι παρόν σήμερα, ο οποίος εκλέγεται στη Φθιώτιδα, 132 εργαζόμενοι στη Λάρκο παίρνουν προαγωγή, επαναλαμβάνω στα τέλη του 2013-2014, και γίνονται και 252 προσλήψεις. Το επαναλαμβάνω, 252 προσλήψεις στη διάθεση των πρακτικών είναι οι σχετικοί κατάλογοι. Όλες αυτές οι πρακτικές, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη υποχώρηση των διεθνών τιμών σιδηρονικελίου, οδήγησαν στο σημερινό αδιέξοδο. Δεν είναι μόνο αυτά που έκανε οι προηγούμενες διοικήσεις, αλλά και εκείνα που παρέλειψαν να διαμορφώσουν ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης εταιρείας. Ο σχεδιασμός τους περιορίστηκε στην τριχοτόμηση της εταιρείας και στην επίμονη προσπάθεια ιδιωτικοποίησής της με βάση ένα προσχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ, το υπογραμμίζω, προσχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο οριοθετούσε τη Λάρκο υπό άμεση ιδιωτικοποίηση, την είχε νούμερο 2 στη λίστα, αλλά η οποία αντιμέτωπη με πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία στη συνέχεια της συζήτησης θα μπορέσουμε να διευκρινίσουμε, δεν προχώρησε. Τώρα είναι τελευταίο στη λίστα επί των ημερών μας. Εμείς καλούμε σήμερα να λύσουμε λοιπόν μια πολύ δύσκολη εξίσωση, πάντα στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου. Θα είμαι σαφής, χρειάζονται υποχωρήσεις από όλες τις πλευρές, έχοντας ως κοινό σκοπό και κοινό τόπο την αναδιοργάνωση και ισχυροποίηση της εταιρείας. Είναι σαφές ότι στη διαδικασία σχεδιασμού ενός στρατηγικού πλάνου για την εταιρεία, κεντρικό ρόλο έχουν οι εργαζόμενοι, τον οποίο τις προτάσεις εμείς ως κυβέρνηση και βασικός μέτοχος ΛΑΡΚΟ, αναμένουμε να συμπεριλάβουμε σε αυτό το διάλογο. Γι' αυτό άλλωστε έχουν γίνει και διαδοχικές επισκέψεις προσωπικά εμένα στο εργοστάσιο της Λάριμνας και στο μεταλλείο του Αγίου Ιωάννη. Ήδη προχωρήσαμε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την επίλυση άμεσων μακροπρόθεσμων προβλημάτων της ΛΑΡΚΟ, που είναι τρεις οι βασικές περιοχές μακροχρόνιων δομικών προβλημάτων. Το ένα είναι η σχέση με τη ΔΕΗ. Μόνιμο πρόβλημα, θα σταθώ σε ένα λεπτό. Το δεύτερο είναι το ιδιοκτησιακό και το τρίτο είναι η διαμάχη με την DGCOM και τα τρία κομβικά σημεία απόλυτα σημαντικά για να επιληθεί και να μπορέσει η εταιρεία να σταθεί στα πόδια της. Ξεκινάω με τη ΔΕΗ. Με δική μας πρωτοβουλία και σε πολύ στενή επικοδομητική συνεργασία με τη ΔΕΗ, καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα σημείο η ΔΕΗ και η ΛΑΡΚΟ να συνάψουν συμφωνία για την τιμή του ρεύματος, το οποίο δημιούργησε μια πολύ καλή πάγια κατάσταση για τη ΛΑΡΚΟ. Ορίστηκε μια τιμή η καλύτερη, κατά τη γνώμη μου, δυνατή, και ταυτόχρονα έγινε η διευθέτηση των παλιών χρεών, που είναι πάρα πολλά και τεράστιο ποσό, για τη σταδιακή αποπληρωμή τους στο μέλλον σε συνάρτηση με την τιμή του νικελίου. Συνεπώς, το ένα μεγάλο αγκάθι, το ένα μεγάλο θέμα που ήταν επί 6 χρόνια σε εκκρεμότητα, διευθετήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς το συμφέρον της ΛΑΡΚΟ και φυσικά έχοντας πλέον μια σταθερή, πλέον ένα σταθερό πλαίσιο κοστολογίου για το ρεύμα, το οποίο αποτελεί, όπως ξέρετε, ένα πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής του νικελίου. Το δεύτερο θέμα είναι το ιδιοκτησιακό. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς επί πάρα πολλά χρόνια παραμένει ασαφές, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα σύνθετο σύστημα ανάμεσα στα δικαιώματα της παλιάς και της νέας ΛΑΡΚΟ, καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώτος των εργοστασίων, το αν ανήκουν στο δημόσιο ή στη ΛΑΡΚΟ. Αυτό είναι ένα περίπλοκο θέμα. Έχουμε απευθυνθεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Είμαστε πολύ κοντά στο να βρεθεί μια λύση η οποία να επιλύει ένα τόσο σύνθετο ιδιοκτησιακό
πρόβλημα, το οποίο όμως και αυτό ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να το επιλύσουμε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος θα δώσει οριστικά λύση στο ιδιοκτησιακό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δυνατότητα της εταιρείας να δανείζεται, μιας και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δανείζεται, εφόσον τα ιδιόκτητα στοιχεία είναι αυτά τα οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να επανέλθει σε δανεισμό. Το τρίτο κομβικό σημείο είναι η σχέση με την DGCOM για το ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων. Θεωρούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου η απόφαση που θα ληφθεί, υπάρχει ήδη μια στρατηγική από την εταιρεία στο χειρισμό αυτού του θέματος, θα ανοίξει το δρόμο στο να μπορεί να αναπτύξει και να αναβαθμίσει τις εγκαταστάσεις της στο αμέσως επόμενο διάστημα. Με αυτά τα τρία θέματα κατά νου και με τις ενέργειες που κάνουμε ως κυβέρνηση, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο στο οποίο η εταιρεία, η οποία ετοιμάζει στρατηγικό σχέδιο, η οποία προσπαθεί να διαχειριστεί τη βραχυχρόνια κρίση, τώρα, μέσα στο φθινόπωρο, θα μπορεί να λάβει τις σημαντικές αποφάσεις που οι οποίες θα οδηγήσουν τη ΛΑΡΚΟ σε ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας. Να υπενθυμίσω και μόνο ότι η τιμή πλέον του νικελίου κινείται κάπου ανάμεσα στα 9-10 και κάποιες στιγμές λίγο πάνω από τις 10.000 ευρώ τον τόνο, ότι η παρούσα διοίκηση στα δύο αυτό χρόνια έχει μειώσει από 14.500 σε 12.500 το κοστολόγιο. Άρα γίνονται πράγματα, θα συνεχίσουν να γίνονται και μόλις τα τρία θέματα, τα ακαθόδη θέματα λυθούν, νομίζω, εφόσον έχουμε και το στρατηγικές αποφάσεις μπροστά μας, δημιουργούν ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο για τη βιασιμότητα της ΛΑΡΚΟ. Η θέση μας είναι απλή. Οι διαδικασίες διαλόγου με τη διοίκηση, τους εκπροσώπους των εργαζομένων, τους μετόχους και όλες τους εμπλεκόμενους φορείς θα διαμορφώσουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο η ΛΑΡΚΟ θα παραμείνει και θα είναι βιώσιμη στο μέλλον. Σας ευχαριστώ.